τα ίδια βιώνει. Και ξέρεις κάτι, επειδή έχω χάσει τον μπαμπά μου, παιδιά, σε τροχαίο, αυτός ο ευνηδιαστικός θάνατος σε σοκάρει, σε κάνει να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχεις προλάβει να πεις αυτά που θέλεις, ότι δεν είπες αρκετά, ότι έχεις αφήσει εκκρεμότητες. Δηλαδή, σε πιάνει ένα παράπονο. Γιατί έτσι, γιατί ξαφνικά. Εγώ θα σταθώ σε δύο πράγματα. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό. Στη συνέχεια της ημέρας, και αφού έφυγε ο Ρώσης του Παντελή και πήγε στο νεκροτομείο, όταν πήγαμε στο μαγαζί, εκεί είδα την αγάπη των συναδέλφων του, γιατί αμέσως πήρα αεροπλάνο, ήρθε ο Καράς από πάνω, η Πάολα στην κατάσταση που είναι κατέβηκε, ήρθε ο Ρέμος, ήρθαν όλοι οι καλλιτέχνες στο μαγαζί, Βουβαμάρα, δεν γινόταν τίποτα, απλά ως συμπαράσταση σε όλους που ξέραν τον Παντελή. Και το πιο σημαντικό που εγώ δεν το θυμάμαι σε αυτά τα χρόνια που είμαι στο χώρο και της δημοσιογραφίας, που όλα τα νυχτερινά κέντρα δεν λειτουργήσαν και δεν θα λειτουργήσουν αυτό το διήμερο. Για να ποτίσουν φόρο τιμής. Για να ποτίσουν βέβαια, φόρο τιμής, που είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ακόμη ποτέ, και από συναδέλφους του. Χάρη, αν μου επιτρέπεις, αυτό που συνέβη δεν έχει ξανασυμβεί καταρχήν από τον κόσμο. Από τις 10 και κάτι το πρωί που και εμείς το είπαμε πια, γιατί είχε επιβεβαιωθεί αυτή η τραγική είδηση, μέχρι που κοιμήθηκα, εγώ 11.30 ώρα που κοιμήθηκα, παιδιά, αυτό που έβλεπα στο Twitter, στο Instagram, ανθρώπων που τον ήξεραν και που δεν τον ήξεραν. Δηλαδή, μου θύμισε αυτό που γίνεται στο εξωτερικό με ένα πολύ μεγάλο, που έγινε με τον David Bowie αντίστοιχα. Δηλαδή, δεν βάζω τα ίδια πλαίσια, αλλά θέλω να πω ότι αυτή με τις αναλογίες και τηρουμένων των αναλογιών για την Ελλάδα και τον πληθυσμό της και τους καλλιτέχνες που έχει. Αλλά τέτοια πρωτοφανή αγάπη και εκδήλωση συμπαράσταση δεν την έχω ξαναζήσει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν βγαίνω σήμερα στην εκπομπή ούτε ως εκπρόσωπος της οικογένειας, ούτε ως εκπρόσωπος μαγαζιού. Βγαίνω να μιλήσω για το φίλο μου, για έναν άνθρωπο που ίσως ήταν καλύτερα και από αδερφός μου, και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να πούνε, επειδή χτες με πήρανε οι πάντες τηλέφωνο, με ανθρώπους που δεν έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου, παρουσιαστές, ειδήσεων και τα πάντα. Εγώ θα μιλήσω εκεί που θέλω. Κατηγορήθηκα πάρα πολύ 5 χρόνια που ήμουν δίπλα στον Παντελή και του επιβάλαμε και προσπαθήσαμε να έχουμε μια επικοινωνιακή τακτική που ήθελε ο ίδιος, και έβγαινε να μιλήσει όπου ήθελε ο ίδιος, και στην εκπομπή μας βγήκε και σε άλλες εκπομπές φέτος. Και εμείς θέλουμε να το θυμόμαστε το Παντελή, όχι ως τραγουδιστή, ως άνθρωπο που ήταν δίπλα μας σε δύσκολες και όμορφες στιγμές. Έτσι είναι. Αυτό. Πάμε να δούμε ένα